5 ευρώ. Λιγοστό το ποσό. Μικρό το όχημα. Εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αλλά και μικρές ανάγκες. Μικρές ανάγκες, βέβαια. Με τα καύσιμα να καίνε, πολλοί οδηγοί επιλέγουν να βάζουν στο ρεζερβουάρ αμόλυβδη με το σταγονόμετρο. Όσο δεν μπαίνει φρένο στο ράλι της τιμής των καυσίμων, τόσο οι αποστάσεις και τα έξοδα περιορίζονται, αφού σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέγιστη τιμή στην Κρήτη έφτασε στα 2 ευρώ και 49 λεπτά στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων. Αναλυτικά, σύμφωνα με το παρατηρητήριο, η μέγιστη τιμή στον ομό Ηρακλείου διαμορφώθηκε στα 2,49, στον ομό Ρεθύμνου στα 2,44, στον ομό Χανίων στα 2,39 και στον ομό Λασιθίου στα 2,40. Το 2,49 θα το βρούμε σε κάποια απομακρυσμένα μέρη, κάποια μικρά πρατήρια τα οποία είναι απομονωμένα με μικρές καταναλώσεις. Οι τιμές εδώ στο Ηράκλειο κυμαίνονται μεταξύ 2,28, 2,27 μέχρι 2,33, 2,35. Μια απόκληση της τάξης των 4-5 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη και γύρω στο 1,85 με 1,90 στο πετρέλαιο της κίνησης. Κάποιοι δεν πρόλαβαν καν να δουν την επιδότηση καυσίμων, αφού από την πρώτη μέρα το ποσό εξατμίστηκε ή ξοδεύτηκε σε άλλες ανάγκες. Επιδότηση καυσίμων? Πήραμε, ναι. Ναι. Αλλά δεν τη χρησιμοποιήσαμε στα καύσιμα. Προφανώς. Άλλες ανάγκες, ναι. Λογαριασμοί. Εντάξει, να κάνουμε τη δουλειά μας σήμερα και αύριο βλέπουμε. Πάντως και είναι οι τιμές, έτσι. Πολύ, πολύ. Παρατηρήθηκαν και τέτοια φαινόμενα. Ναι, τη δαπάνησαν αλλού. Όσοι δηλαδή μπορούσαν, δεν πήγε η επιδότηση στο καύσιμο. Πήγε στα περιφερειακά, ναι. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Το ποσό ήταν μικρό. Και η αντίδραση του κόσμου ήταν μα τόσα λίγα. Μάλιστα, πιο άτυχη στάθηκε μία μερίδα οδηγών που θέλησε να υποφεληθεί από το επιπλέον ποσό που χορηγείται μέσω της ψηφιακής κάρτας, αλλά το κινητό δεν υποστήριζε την εφαρμογή. Έμειναν λοιπόν χωρίς επιδότηση. Με αποτέλεσμα να έχει εγκριθεί το ποσό και να μην μπορούν να λάβουν τα χρήματα. Καλό θα είναι στο Υπουργείο να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτές τις περιπτώσεις να ξανανοίξει η εφαρμογή. Οι οδηγοί ελπίζουν σε μία ακόμα σειρά μέτρων της κυβέρνησης, αφού η οικονομική στήριξη, όπως λένε, μπορεί να ήταν μικρή, αλλά άκρως απαραίτητη, με την αμόλυβδη να πωλείται σε τιμές χρυσάφι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το βασικό κομμάτι το οποίο έχει παίξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αύξηση το τελευταίο διάστημα στη βενζίνη είναι η ισοτιμία ευρωδολαρίου, η οποία έχει φτάσει περίπου στο 1,03-1,05 από 1,12-1,13 που ήταν πριν. Οι οδηγοί πάντως οπλίζονται με υπομονή έως ότου έρθει η πολυπόθητη αποκλιμάκωση των τιμών.